το πόσιμο νερό του γίνεται. Πόσιμο νερό. Το νερό είναι απλά νερό. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε ακόμα να διαθέσουμε στους δημότες μας πόσιμο νερό. Και υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ο Δήμος ο δικός μας παίρνει νερό ίδρυψης από 72 περίπου γεωτρήσεις με 45 δεξαμενές και διάφορες δεξαμενές κίνησης. Οι 30 τουλάχιστον από αυτές έχουν σταματήσει τελείως. Δυστυχώς, τρίτη χρονιά τρομερής ανομβρίας και τρίτη χρονιά τρομερής λειψιδρίας. Του τεστ έχουμε ποιοτικό και ποσοτικό πρόβλημα. Το ποσοτικό προσπαθούμε και το λύνουμε σε συνεργασία με ιδιώτες. Για όσους δεν γνωρίζουν όμως, να πω το εξής. Απαγορεύεται η αγροπολισία ύδατος και κανένας Δήμος πλέον δεν μπορεί να αγοράζει νερό. Το 2007 και το 2008 ο Δήμος Βόχας, ο προηγούμενος, είχε δώσει για νερό 500-650.000 αντίστοιχα όταν επιτρεπόταν η αγροπολισία. Φανταστείτε ότι εμείς πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα μεγαλύτερο χωρίς να μπορούμε να διαθέσουμε αυτά τα ποσά. Προς τιμήν τους μερικοί ιδιώτες, προς τιμήν τους, μας βοηθούν και μπορούμε τουλάχιστον το ποσοτικό πρόβλημα να το λύνουμε. Πάμε σχετικά καλύτερα σε χωριά όπως το Βραχάτι και το Ζαβολατιό. Το πρόβλημα όμως παραμένει, γιατί είναι δυστυχώς καθημερινή μάχη. Οι συνιστώσεις που υπάρχουν είναι συνεχώς μεταβλητές. Δηλαδή, γεωτρήσεις οι οποίες σήμερα βγάζουν 40 κυβικά, αύριο μπορεί να βγάζουν 10, άλλες μπορεί να μείνουν. Γεωτρήσεις μας έχουν μείνει και για το Ζαβολατιό και για το Βραχάτι και για το Βοχαϊκό. Είναι προβλήματα τα οποία κάθε μέρα προσπαθούμε με τρόπους να βρίσκουμε λύσεις και να είμαστε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Δεν είναι αυτό που θέλουμε, καμία σχέση. Έχουμε προτείνει και άλλες λύσεις γενικά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει ενιαίας φορέας διαχείρισης υδάτινων πόρων για όλη την Κορινθία. Δεν μπορεί, παράδειγμα, εδώ η όμορφη Κόρθος που βρισκόμαστε να έχει νερό από την Συμφαλία, το Κιάτο να μην έχει νερό, εμείς να μην έχουμε νερό. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν α, β, γ κατηγορίας πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει συγκεντρωτικά να δούμε όλη η Κορινθία από πού θα μπορέσει να πάρει νερό και να προσφέρει το μίνιμουμ της αξιοπρέπειας σε όλους τους πολίτες της. Είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο και σε αντιπεριφερειακό και οι δήμαρχοι μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα γίνεται μια συνεχής προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να καρποφορήσει, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Αλλάξει νομοθεσία, τι μόνο ο Δήμος Κορινθίας. Σαφώς. Αυτό που σας είπα. Πρέπει να γίνει ενιαίος φορέας διαχείρισης. Για μένα είναι αδιανόητο. Πρέπει σαφώς να έχει Κόρινθος νερό, πρέπει όμως να έχουν όλοι νερό. Έστω ένας δημότης να μην έχει νερό. Είναι ντροπή για το Δήμο το δικό μας, για το Δήμο των Σικιονίων και για οποιονδήποτε άνθρωπο να μην μπορούμε 2018 να του παρέχουμε νερό, τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό. Από εκεί και πέρα, και με το παρακατακτικό και δανείων, ίσως να ξέρετε, πρόγραμμα Φιλόδημος. Έχουμε μιλήσει για όλα τα προγράμματα πιθανά διαχείρισης σε καλύτερη μορφή. Αλλά το ποσοτικό πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Σας λέω και πάλι, ένας υδροφόρος ορίζοντας υπάρχει, από εκεί παίρνουμε νερό. Αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας με πολλές μελέτες που έχουν γίνει εξαντλείται για πάρα πολλούς λόγους. Η Κορινθία, από ό,τι ξέρετε, είναι και αγροτική περιοχή. Ξέρετε τις ανάγκες που υπάρχουν. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν γίνεται υπεράντληση, τα θέματα δημιουργούνται και είναι πάρα πολύ σοβαρά.